Έχει κανένας τίποτα να αποκαλύψει, να πει κάτι, τώρα που καθόμαστε και τα λέμε? Όχι. Πάμε πάλι. Άντε πάλι. Μετά από το γέλιο. Μας έχεις. Να πω ή να δείξω? Δείξε. Όχι, τι να δείξεις, το φαγκάρι, πες μας. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Να πω ή να δείξω? Δείξε πρώτα και μετά στοιχείο. Τη στιγμή που ο Γιάννης ρωτάει αν κάποιος έχει να αποκαλύψει κάτι, εννοείται να φέρω στα παιδιά ότι πήρα κρυφό πειρασμό ή την αποκάλυψη του ατόμου που πήρε τα χρήματα. Έγινε ένας μικροπανικός. Έχεις καρτά. Αποκάλυψη κρυφού πειρασμού. Αυτό ήθελα να πω στην ομάδα μου. Τι? Λίγος για να μάθει. Ναι, εννοείται. Αυτό θα μας αποκαλύψει ποιο άτομο πήρε τα 15. Ποιος είναι ο Φαγανούλης. Ποιος είναι ο Κρυφούλης. Πόσο πλήρωσε γι' αυτό? Αφού ξέρεις, μαζί είμαστε. Κύριε, δεν είμαστε μαζί. Εννοώ, σας το ανακοίνωσα πόσο ήταν. Θα μπορούσες να πω εντός φορές. Καλά έκανες, αφού αυτό δεν ήθελες. Ποιος δεν το ήθελε? Αυτό ήθελες, ο καθένας είπαμε. Ναι, εννοείται. Καλά, ωραία. Αυτό το έχουμε πει και εσύ. Δεν σε ανάγκασε κανείς. Αυτό είναι το Tempting Fortune. Είναι ένα παιχνίδι γεμάτο πειρασμούς, γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές. Δεν αγοράζει να φάει και μου αγόρασε 1000 ευρώ κάρτα για να μάθει ποιος πήρε σε 15 γυναίκα και λες και δεν θα μάθει. Λες και δεν θα της το πούνε. Τελικά. Θα την χρησιμοποιήσω την κάρτα. Θα την χρησιμοποιήσω την κάρτα τελικά. Ωραία. Θα ενημερωθείς πότε μπορείς να κάνεις την αποκάλυψη. Τέλεια. Έτσι. Ναι. Πόσο είναι πλέον? 296.650 ευρώ. Λοιπόν, φεύγουν έτσι. Τσουλήθρα φεύγουν. Να είστε καλά. Τσουλήθρα φεύγουν. Έχουμε επιστροφή τώρα ή όχι? Μείνετε υγιεί. Κράτα τον εδώ. Κάτσε λίγο να πούμε δύο πράγματα. Θέλει ένα κάτι να το ρίζει. Δεν θα φας ριζάκι. Να σε κεράσουμε λίγο ριζάκι. Περιμένετε, γυρνάει. Περίμενε. Ναι, καλύτερα. Έφυγε. Κάτσε, εγώ δεν είμαι σίγουρο. Α, γυρνάει. Εγώ κοίταξε το δείξει. Άρα φαγώθηκαν κι άλλα. Ναι. Φαγώθηκαν κι άλλα. Άλλα τέσσερα. Εδώ τα χόλα. Εδώ. Τι είμαι εγώ το παιδάκι που θα πάω β' δημοτικού και θα ακούσω το δάσκαλο τώρα? Να μου κάθεις σε μένα να μου παίζεις ότι έχεις την κάρτα εδώ πέρα του αποσιολόγου, δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι, και πρέπει να σε ακούσω. Με μία ειρωνία, δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Και ένα στάση, τι έγινε, γιατί δεν μιλάω στην ομάδα σου? Να τους πεις τι τρόπος είναι αυτός. Με κάθισε να μιλάς, ας πούμε, στην ομάδα. Πλάκα μου κάνετε, ρε παιδιά. Είστε εδώ πέρα, εγώ να κάθομαι να ακούω εσάς. Και ως προς τι, δεν σας φτάνει που έχετε κλέψει όλη τη χώρα εδώ πέρα, έχετε κλέψει τα πάντα να πούμε, θα βγείτε και από πάνω? Από πού και ως που δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι, για πείτε, υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει μια αποκάλυψη. Από εκεί δεν μπορεί να έχετε μυστικά. Αφού πληρώσατε, δεν θα περιμένετε τώρα να γίνει? Γιατί άμα θέλει κάποιος και έχει ακόμα τα κότσια να το κάνει, γιατί να το κάνει? Γιατί κότσια, ρε φίλε? Γιατί κότσια, ρε φίλε? Γιατί πρέπει να είναι με κότσια? Γιατί έχει να κάνει με κότσια? Μπορεί κάποιος να θέλει να φάει 30 χιλιάρικα σε φαγητά και 30 χιλιάρικα σε μετρητό. Δεν μας παίζει, εντάξει. Παιδιά. Να που δεν θα μας παίζει. Ήτανε κρυφό. Εντάξει, τότε περίμενα να μάθεις τότε. Το ύφος της Ιωάννας έβγαζε μια κακία του τύπου είμαι ο δικαστής και θα σας δικάσω. Απλά νομίζω ότι έχει ανάγκη τόσο πολύ την προσοχή που δεν έχει άλλο τρόπο να την κερδίσει από το να της τη δώσει κάποιος άλλος. Ποιος είπε δεν ξέρω εγώ? Ξέρεις? Ποιος είπε ότι εγώ δεν ξέρω? Εγώ απλά περιμένω να συζητήσει αν με θέλει. Ιωάννα, ξέρεις? Αν από την αρχή. Boring. Άρα, ξέρω το so boring. Δεν θα το πω. Εγώ δεν θα το πω. Όχι, εγώ είπα, δεν θα το πω. Όποιος είναι, δεν ήταν παιδιά, έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Επειδή δεν επιστρέφω και πρέπει να το πεις, επειδή δεν θα το πεις. Ανέφερε ο Γιάννης ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα το αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά το έχουν κάνει, έτσι. Είπα εγώ αυτό. Να μην κατηγορούμε. Απλά όποιος είναι, άστο να σιγουράσει λίγο. Ένας το έκανε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνει πληθυντικός.